Η εκπομπή «Ταξίδι γεύσεων» είναι μια χορηγία της σειράς προϊόντων «Διαλεκτό», αποκλειστικά στις υπεραγορές Παπαντονίου. Υπεραγορές Παπαντονίου, πάντα δίπλα σας. Δημιουργήσαμε τη σειρά προϊόντων «Διαλεκτό». Μια σειρά προϊόντων με διαλεκτή γεύση, διαλεκτή ποιότητα, διαλεκτή τιμή. Αποκλειστικά στις υπεραγορές Παπαντονίου. Διαλέγω «Διαλεκτό». Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε μια καινούργια εκπομπή μαγειρικής ταξίδι γεύσεων και πάλι μαζί εδώ στο Plus TV φυσικά. Σήμερα θα φτιάξουμε πασχαλινές συνταγές. Ωραίες, πανέξυπνες, με ωραίους τρόπους, με υλικά Παπαντονίου φυσικά. Θα φτιάξουμε πάρα πολύ ωραίες συνταγές όπου θα διακοσμήσουμε διάφορα. Έτσι θα κάνουμε ένα τσουρέκι όπου θα το διακοσμήσουμε με σοκολάτα. Επίσης για το κυρίως πιάτων, έτσι για να είστε έτοιμοι, θα φτιάξουμε ένα χοιρινό κοντοσούβλι, μια ελληνική παραδοσιακή συνταγή. Αλλά εμείς θα το φτιάξουμε με το σχαροτίγανο, θα το ψήσουμε έτσι να γραμμώσει και θα το τελειώσουμε στο φούρνο. Είναι δύο πολύ ωραίες πασχαλινές συνταγές που βρήκα πανέξυπνο τρόπο έτσι για να φτιάξετε το ωραίο σας το τσουρέκι, να το δείτε φουσκωμένο, να εντυπωσιαστείτε κι εσείς και να πείτε κι εσείς το τρελαίνομαι και το τραλαλά και όλα αυτά. Και θα μου στείλετε τις φωτογραφίες όπως θα κάθεστε μέσα στο τραπέζι το πασχαλινό με την οικογένειά σας. Θέλω να μου στείλετε συνεχώς φωτογραφίες. Πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Χοιρινό κοντοσούβλι στο φούρνο θα χρειαστούμε. 1 κιλό χοιρινό λαιμό χωρίς κόκκαλο κομμένο σε μεγάλους κύβους. 1 κουταλάκι της σούπας πάπρικα. 1 κουταλάκι της σούπας ρίγανη. 1 κουταλάκι της σούπας κολιάδρο ξηρό. 1 κουταλάκι της σούπας σκόνη κρεμμύδι. 1 κουταλάκι της σούπας κόρδο. 1 κλωναράκι φρέσκο δεντρολίβανο. 2 με 3 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι. 2 κουταλάκια της σούπας μπερτέ ντομάτας. 1 σφινάκι λευκό ξύδι ελαιόλαδο. 2 πράσινες πιπεριές κομμένες σε κύβους. 2 κρεμμύδια κομμένα σε κύβους. Αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε πίτες ελληνικές, ντομάτες, αγκουράκια, φρέσκο μαϊτανό ψιλοκομμένο, τζαντζίκι και λεμόνι. Για τα αφράτα πασχαλινά τσουρέκια θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής, 50 γραμμάρια φρέσκια νοπή μαγιά, 1 κουταλάκι της σούπας ζάχαρη, 150 ml χλιαρό νερό. Για τη ζύμη τσουρεκιού θα χρειαστούμε 900 γραμμάρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 100 ml νερό, 2 αυγά, 130 γραμμάρια βούτυρο σε κύβους, 1 μπρέζα αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη μαστίχα, 1 κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη βανιλίνης, ξύσμανα από ένα πορτοκάλι και για το τελείωμα θα χρειαστούμε 1 αυγό χτυπημένο, αμύγδαλο φιδέ, λευκή σοκολάτα λιωμένη και μαύρη σοκολάτα για λεχτό λιωμένη. Αυτά είναι τα υλικά μας. Υλικά που λέω πάντα θα τα βρούμε στις υπεραγορές Παπαντονίου, φρέσκα, ποιοτικά, διαλεχτά και πάντα στην καλύτερη ποιότητα. Σήμερα θα φτιάξουμε πασχαλινές συνταγές, το έχω πει και προηγουμένως. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί μου αρέσουν οι πασχαλινές. Είναι γιορτή μου, θυμίζει την οικογένειά μου να καθόμαστε στο τραπέζι, να γιορτάζουμε, να διασκεδάζουμε και να τρώμε πολύ ωραία φαγητά. Και επειδή πολλοί από εσάς μένετε σε σπίτια διαμερίσματα και δεν μπορείτε να άψετε κάρβουνα, έχω σκεφτεί κοντοσούβλι όπου θα το φτιάξουμε μέσα στο φούρνο μαζί με το σχαροτίγανο. Θα το γραμμώσουμε στο ωραίο μας το σχαροτίγανο, έτσι να πάρει μια ωραία έτσι, εξωτερική γράμμωση το κρέας μας και θα το τελειώσουμε μέσα στο φούρνο. Το κοντοσούβλι είναι μια παραδοσιακή ελληνική συνταγή που γίνεται έτσι μαζί με το χοιρινό. Θα χρησιμοποιήσουμε χοιρινό λαιμό. Θα σας δείξω την καλύτερη ποιότητα που θα δοκιμάσετε. Όπου θα το βάλετε, θα το περάσουμε σε ξυλάκια μαζί με τις πιπεριές, θα είναι το κάτι άλλο. Επίσης το τσουρέκι που θα φτιάξουμε, επειδή είμαι σίγουρος δυσκολεύεστε να φτιάξετε τσουρέκι, έχω φτιάξει την τέλεια συνταγή για σας και είμαι σίγουρος θα εντυπωσιαστείτε. Θα ξεκινήσω να μαγειρεύουμε. Πρώτα να δείξουμε τι έχουμε εδώ σε υλικά. Έχουμε χοιρινό λαιμό από τις υπεραγορές Παπαντονίου φυσικά. Είναι χωρίς κόκκαλο, έχω πει εκεί στον κασάπι μου
να μου αφαιρέσει τον κόκκαλο και θα κόψω εγώ σε κύβους για να δείτε γιατί το χοιρινό κοντοσούβλι είναι λίγο πιο μεγάλο από το σουβλάκι που ξέρουμε εμείς. Το χοιρινό κοντοσούβλι επίσης δεν έχει τόσο λίπος όσο ένα μπέικο. Αν βάλετε μπέικο θα είναι πολύ λιπαρό, ενώ με το κοντοσούβλι θα είναι και εξωτερικά έτσι ωραίο που θα πάρει τη γράμμωση με τα αρωματικά που θα βάλουμε και εσωτερικά θα είναι πολύ ζουμερό. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή που θα συνοδεύσουμε με ελληνικές πιτούλες, γιαουρτάκι, έτσι θα φτιάξουμε λίγο με δυο τζατζίκι. Και θα το συνοδεύσουμε φυσικά με το γλυκό μας, το τσουρέκι, που είναι το κάτι άλλο. Πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Πρώτα θα κόψουμε το χοιρινό, γιατί χρειάζεται μαρινάδα. Θα το βάλω το κρέας μου και θα βάλω γάντια πρώτα. Και αυτήν τη διαδικασία μπορείτε να πάτε εκεί στις υπεραγορές Παπαντονίου και να τους πείτε να σας το κάνουν, να μην ταλαιπωρήσετε, να σας το κόψουν σε κύβους και απλώς να κάνετε μαρινάδα σας. Χοιρινό λαιμό σήμερα, έτσι, πολύ, με αρέσει πάρα πολύ ο λαιμός, κοιτάξτε. Το λίπος εδώ θα βοηθήσει το κρέας και θα το κάνει πολύ μαλακό. Και τι θα κάνουμε, θα πάρουμε ένα μαχαίρι και θα το κόψουμε σε μεγάλους κύβους. Πρώτα, θα το κόψουμε έτσι σε φέτες, χοντρές και είναι πολύ ωραίο και για μπριζόλες αυτό το κρέας, έτσι, ξέρετε. Είναι οι κοτολέτες του λαιμού, κύριε σκηνοθέτα, για να ξέρεις αυτές, χωρίς τον κόκκαλο. Τα μάθες μαζί μου. Λοιπόν, κόβουμε έτσι. Και μετά θα το κόψουμε σε κύβους. Όσο πιο μικρό το κομμάτι, τόσο πιο γρήγορα θα ψηθεί. Αλλά για να το φτιάξουμε κοντοσούβλι, χρειάζεται να είναι λίγο πιο μεγάλη κύβη. Κόβουμε σε κύβους. Έτσι ωραίους. Θα κόψουμε τους κύβους για να μαριναρούμε το κρέας και μέχρι να μαριναριστεί το κρέας θα συνεχίσουμε με το τσουρέκι μας. Μπορείτε, μια ωραία εισήγηση και πρέπει να την κάνετε, να μαριναρείτε το κρέας σας από την προηγούμενη μέρα. Έτσι ώστε να τραβήξει όλη την υγρασία, να το έχετε σκεπασμένο στο ψυγείο, θα γίνει εξαιρετικό. Μια παραδοσιακή ελληνική συνταγή που πρέπει να την κάνετε. Και επίσης, όσοι επειδή έχω πει για να βοηθήσω τον κόσμο για αυτούς που δεν έχουν τόπο για να ψήσουν κάρβουνο, το ίδιο μπορεί να γίνει και με το κάρβουνο. Κύριε σκηνοθέτα, εσύ επειδή έχεις κάρβουνο, είπα να σε βοηθήσω και σένα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε το κρέας μας μέσα σε ένα μπολ. Πολύ ωραίο το κρέας μας σήμερα, γιατί σκηνοθέτα. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε όλα τα υλικά, τα μπαχαρικά και τα αρωματικά της συνταγής. Σκόνη κρεμμύδι, σκόνη σκόρδο, κόλιαντρο, ρίγανη, πάπρικα και έχω δύο ακόμη υλικά που είμαι σίγουρος μπορεί να διερωτάσετε. Θα εξηγήσουμε και τον λόγο. Περτέ ντομάτα θα βάλουμε για να μας δώσει ωραίο χρώμα καθώς θα ψηθεί. Θα μας κοκκινήσει λίγο το κρέας μας και του πάει πάρα πολύ με τα υλικά που θα βάλουμε. Και επίσης, ακόμη ένα υλικό που είμαι σίγουρος θα διερωτάστε, είναι το λευκό ξύδι. Το λευκό ξύδι τι θα κάνει, κύριε σκηνοθέτα. Θα μας κάνει πιο μαλακό το κρέας και επίσης η οσμή του χοίρου, του χοιρινού, θα την αφαιρέσει, θα τη βοηθήσει να την κάνει πολύ ωραία. Κάποτε που μαγειρεύουμε και μυρίζει λίγο το χοιρινό και δεν αρέσει σε πολύ κόσμο, είναι αυτός ο λόγος, βάρτε λίγο ξύδι, το μαλακώνει και το κάνει και πολύ πιο ωραίο. Στις μαρινάδες σας πρέπει να βάζετε λίγο ξύδι με το χοιρινό. Βάζουμε και ελαιόλαδο διαλεκτό. Πολύ ωραίο το ελαιόλαδο αυτό. Θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι. Και θα βάλουμε τα γάντια μας ξανά, θα βάλουμε ένα γάντι τώρα και θα ανακατέψουμε όλο το μείγμα αυτό. Θα το ανακατέψετε έτσι να πάνε όλα τα αρωματικά παντού. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή. Μπορείτε να φτιάξετε και τις μπριζόλες σας έτσι κύριε σκηνοθέτα με αυτήν την μαρινάδα και να την έχετε για να ψήσετε μπριζόλες. Δεν είναι μόνο για το κοντοσούβλι, είναι μια εξαιρετική μαρινάδα με αυτά που έχουμε βάλει και απλώς θέλει έναν καλό ανακάτεμα
Και αν ήσασταν εδώ, ναι, σίγουρα θα μπει στο ψυγείο μετά, κύριε σκηνοθέτα. Αν ήσασταν εδώ τώρα να το μυριστείτε, είναι το κάτι άλλο. Όταν κάνουμε μαρινάδες, εσείς στο σπίτι δεν θέλω να βάλετε το αλάτι, το έχουμε μπει ξανά, θα το βάλετε στο τέλος. Επειδή εγώ θα το ψήσω σε λίγο, θα πρέπει να. Γι' αυτό έχω βάλει αλάτι. Κοιτάξτε το κρέας τώρα με τη μαρινάδα. Απίθανο. Έχει τραβήξει, έχει μαριναριστεί έτσι με όλα τα μπαχαρικά. Τα βότανα θα είναι τέλειο. Θα με θυμάστε για πολύ καιρό. Λοιπόν, φεύγω και αυτά από εδώ. Και όπως έχω πει, αν ήμουν σπίτι τώρα, θα έβαζα σελοφάνα από πάνω να το κλείσω, θα το βάζα στο ψυγείο και την επόμενη μέρα θα το έβγαζα και θα το περνούσα σε ξυλάκια. Θα το βάλω εδώ και θα πάρω πράσινη. Δεν θα πάρω τώρα. Θα ξεκινήσω με το τσουρέκι τώρα που λέω, έτσι ώστε να μην μου λέει ο σκηνοθέτης ότι καθυστερούμε. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω έναν πολύ ωραίο υλικό που θα το βρείτε στις υπεραγωγές Παπαντονίου. Νοπή μαγιά, φρέσκα μαγιά. Και σκηνοθέτα, έχεις ξαναμαγειρέψει με φρέσκα μαγιά? Λοιπόν, αυτή είναι η φρέσκα μαγιά, είναι ο κύβος αυτός. Θα πάτε στις υπεραγωγές Παπαντονίου, θα το βρείτε αυτόν τη φρέσκα τη μαγιά και θα φτιάξετε είτε φλαούνες, είτε τσουρέκι, είτε ψωμί, θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την μαγιά και θα με θυμάστε. Είναι πλούσιο το αρώμα της, θα φουσκώσει πιο εύκολα και είναι πάρα πολύ ωραία η μυρωδιά. Ειλικρινά σας λέω, είναι το κάτι άλλο. Θα θέλω να τη χρησιμοποιήσετε για τους λάτρεις του ψωμιού. Είναι πολύ ωραίο. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την νοπή μαγιά για το τσουρέκι μας. Και τι θα κάνουμε? Στον κάτω του μίξερ θα ρίξουμε μέσα τη μαγιά. Θα βάλουμε το αλεύρι μας, το αλεύρι τα 50 γραμμάρια θα βάλουμε από όλη τη συνταγή, ζάχαρη και όλα αυτά θα τα ανακατέψουμε με 150 ml νερό. Και τι θα κάνουμε? Για να βοηθήσουμε τη μαγιά έτσι να ενεργοποιηθεί, έτσι να μας δώσει ένα πλούσιο άρωμα, πρώτα πρέπει να την ανακατέψουμε, να το εδώ, να την ανακατέψουμε έτσι καλά, να σπάσει η μαγιά. Να το δείξουμε αυτόν έτσι, να σπάσει η μαγιά μέσα μαζί με το νερό για να ενεργοποιηθεί. Εσείς στο σπίτι θα πρέπει να το αφήσετε για 10 λεπτά μόνο το έτσι να φουσκώσει. Θα δείτε ότι θα βγάλει βουμπουλήθρες αυτό το μείγμα και θα είναι έτοιμο. Εμείς τώρα θα το συνεχίσουμε όμως λόγω του χρόνου μας. Και τι θα κάνουμε? Θα το αφήσω εδώ και θα πάω στο στάν μου για να πάρω όλα τα υλικά για το τσουρέκι, έτσι ώστε αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα στη συνταγή. Πάμε στο στάν μας να πάρουμε τα διάφορα υλικά μας. Θα πάρω τη φαρίνα ζαχαροπλαστικής, μαστίχα με χλέπι και βανίλια και θα χρησιμοποιήσω και τα αυγά μου για τη συνταγή σήμερα. Θα τα φέρω εδώ, θα τα βάλω έτσι ωραία και θα χρησιμοποιήσω τις συνταγές μου. Θα πάρουμε πολύ ωραία, καλής ποιότητας υλικά από τις υπεραγορές Παπαντονίου, φρέσκο διαλεκτό, έτσι ώστε να φτιάξουμε τέλειες συνταγές. Λοιπόν, στον κάτω του μίξερ τώρα, αφού έχουν περάσει τα 10 λεπτά, θα το βάλω στον κάτω, στο μίξερ μας, με γάντζο, να δείξουμε το γάντζο, πάρα πολύ σημαντικό. Να το εδώ, το γάντζο μας. Και τι θα κάνουμε? Θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Θα βάλουμε το αλεύρι μας, φρέσκο διαλεκτό, φαρίνα ζαχαροπλαστικής. Μαστίχα με χλέπι και βανίλια. Διαλεκτό πάντα. Να προσέξετε λίγο με το μαχλέπι, γιατί αν βάλετε πολύ θα είναι έντονο στη μυρωδιά και στη γεύση. Βάρτε λίγο να παλώ. Να πούμε και κάτι, στην Ελλάδα χρησιμοποιούν και λίγο κάρδαμο, σκόνη κάρδαμο. Αν σας αρέσει, βάρτε, γιατί όχι. Θα είναι πολύ ωραίο και αυτό. Θα πάρουμε ένα πορτοκάλι, να βάλουμε και ξύσμα από ένα πορτοκάλι, που είναι σημαντικό για τη συνταγή μας. Πάντα το εξωτερικό μέρος. Μην το πιέζετε πάρα πολύ, μόνο το εξωτερικό μέρος χρειαζόμαστε, γιατί μετά θα πικρίσει.
Έχουμε βάλει και το πορτοκάλι μας και συνεχίζουμε. Θα πάρουμε ένα μικρό μπολάκι όπου θα σπάσουμε δύο αυγά φρέσκο διαλευτό. Πρώτα θα σπάμε σε ένα μπολ να τα δούμε αν είναι φρέσκα, αν και αυτά είναι εξαιρετικά. Τα ρίχνουμε μέσα στο μίξερ μας. Έτσι. Και θα βάλουμε και το υπόλοιπο νερό της συνταγής και θα χτυπήσουμε πρώτα σε αργή ταχύτητα να μαζέψει όλα τα υλικά. Να βάλουμε και πρέζα να λάδι, συγγνώμη που δεν σας το αναφέρα. Και θα τα χτυπήσουμε σε αργή ταχύτητα όλα για περίπου 3 λεπτά σε αργή ταχύτητα και 3 λεπτά σε δυνατή ταχύτητα. Μετά θα βάλουμε μέσα και τα υπόλοιπα υλικά που βλέπετε. Να τα βάλω τώρα όμως, γιατί δεν θέλω να μου πείτε ότι δεν τα έχω βάλει. Θα βάλω τη ζάχαρη. Να την εδώ. Και το μόνο υλικό που δεν έχω βάλει τη συνταγή είναι ο βούτυρος. Βούτυρος σε κύβους. Να το δείξουμε λίγο. Που θα το βάλουμε στο τέλος. Τι εννοούμε στο τέλος? Πρώτα θέλω να γίνει ένα ζυμάρι δεμένο και θα ρίχνω λίγο-λίγο το βούτυρο. Κύβων-κύβων και να μαζέψει. Θα πάω να κάνω τη διαδικασία για να μην καθυστερήσουμε. Θα το χτυπήσω και θα δείτε το ζυμάρι μας όταν θα γίνει. Θα προσθέσω, θα ξεκινήσω ξανά να επαναλάβω. Βάλαμε όλα τα υλικά. Θα βάλουμε, αφού γίνει ένα ζυμάρι δεμένο το βούτυρο, θα συνεχίσουμε το χτύπημα και μέχρι να γίνει ένα ωραίο δεμένο ζυμαράκι. Ξεκινούμε σε αργή ταχύτητα και συνεχίζουμε. Αφού έχουμε χτυπήσει για 3 λεπτά σε αργή ταχύτητα, έχουμε προσθέσει τους κύβους από βούτυρο που σας έχω δείξει και έχουμε χτυπήσει σε 3 λεπτά σε δυνατή ταχύτητα, θα έχουμε αυτό το ζυμαράκι. Να το δείξουμε λίγο. Ένα πολύ ωραίο ζυμαράκι. Να το εδώ κύριε σκηνοθέτα, τρελαίνεσαι. Και τώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Θα το αφήσουμε σκεπασμένο, έτσι θα βάλουμε μια μπετσέτα από πάνω του. Θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε για μία ώρα και θα έχουμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Έτσι σκεπασμένο, κοιτάξτε το τι ωραίο ζυμάρι έχουμε για τσουρέκια. Τρελαίνεσαι τώρα κύριε σκηνοθέτα, τρελαίνεσαι και εσείς στο σπίτι. Έτσι είναι όταν φτιάχνουμε ζύμες, εμένα μου αρέσει γιατί είναι μια μαγεία. Τι θα κάνουμε? Θα το φτιάξουμε τώρα το τσουρέκι κύριε σκηνοθέτα. Πολύ σημαντικό να πάρουμε τη ζύμη στα χέρια μας. Να τη ζυμώσουμε λίγο, έτσι πολύ ωραία. Μ' αρέσει πολύ το τσουρέκι, μου θυμίζει έτσι το Πάσχα. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, και μυρίζει πολύ ωραία με την νοπή μαγιά. Τι θα κάνουμε, αφού το έχουμε ζυμώσει έτσι λίγο για να ξεφουσκώσει, θα το φύγω αυτό γιατί είναι για μετά, το βάλω εδώ πίσω, θα χωρίσουμε τη ζύμη μας σε 3 ίσα μέρη. Παίρνω ένα μαχαίρι καθαρό για να χωρίσουμε σε 3 ίσα μέρη, πρέπει να είναι ομοιόμορφο. Κόβουμε 1, 2 και αυτό επειδή το έχω ψα λίγο πιο μεγάλο, αυτό θα πάει εδώ. Εάν έχετε ζυγαριά θα σας βοηθήσει καλύτερα για να τα μετρήσετε σωστά. Το κάθε μέρος τώρα θα το κόψουμε σε 3 ξανά ίσα μέρη. Ζυμώνουμε την παλίτσα μας. 1. Να τα φτιάξω έτσι να φαίνονται ομοιόμορφα πρώτα για να μην μας τη λέει ο σκηνοθέτης ότι δεν σας τα δείχνουμε προσεκτικά. Και για να ξέρετε όσοι παρακολουθείτε, είμαστε σοβαρή επιχείρηση και προσπαθούμε να τα δείχνουμε όλα σε εσάς. Και όσοι δυσκολεύεστε ή δεν καταλαβαίνετε τη διαδικασία, μπορείτε να μπείτε στο Food News UI, στην ιστοσελίδα μου Food News UI, να δείτε ξανά τη συνταγή μου. Επίσης, μπορεί να πείτε στο YouTube channel, να γράψετε ταξίδι γεύση στο Food News UI, να τη δείτε τη συνταγή σιγά σιγά και θα καταλάβετε κι εσείς τα μυστικά που δείχνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, έχουμε 3 μπαλίτσες και την παίρνω την πρώτη μου την μπαλίτσα, κύριε Σκιοθέτα. Τη ζυμώνω έτσι, ομοιόμορφα πάλι. Και θα τα κόψω σε 3 ίσα μέρη. 1, 2, 3. Το ίδιο κάνω και με τα υπόλοιπα. Γιατί κύριε Σκιοθέτα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, θα φτιάξουμε 3 τσουρέκια. Είναι μια συνταγή που βγαίνουν 3 μεγάλα τσουρέκια και θα είναι μια χαρά. Τώρα,
Επειδή δεν θέλω να δείξω με ζυγαριά, θα τα κάνετε ομοιόμορφα όλα. Θα τα κάνω όμως τώρα για να δείτε. Με τη ζυγαριά, σας το λέω από τώρα, θα είναι μια χαρά. Θα μετρήσετε έτσι ομοιόμορφα τα ζυμώματα σας. Τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε το κάθε ζυμαράκι μας. Το ανοίγουμε. Έτσι, σιγά σιγά. Σε ένα λεπτό μακρόστενο βουλουράκι. Θα τα πάρω πίσω όμως αυτά και σκεφτείτε για να με βοηθήσει. Δεν με βοηθάς ούτε εσύ σήμερα. Λοιπόν. Α, παρακολουθάς τη συνταγή και εσύ. Έχεις και εσύ σημειώσεις δίπλα σου και γράφεις. Τρελαίνομαι. Τραλαλά. Λοιπόν, κάνουμε έτσι ωραία. Δεν τα θέλω τελείως λεπτά. Και έχουμε έναν έτσι μακρόστενο κουλουράκι. Αυτόν τώρα θα το βάλω πίσω για να πάρω τα υπόλοιπα. Παίρνω το υπόλοιπο. Έτσι σιγά σιγά και ανοίγω. Δεν χρειάζεται όπως είδατε ούτε αλεύρι ούτε τίποτα. Είναι τόσο ωραίο μαλακό ζυμαράκι που αν το αφήσετε μία ώρα θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Μέχρι να φτιάξω τα κουλουράκια μου έτσι τα μακρόστενα θα πούμε πώς κάναμε το τσουρέκι μας. Γιατί σας αρέσει που τα επαναλαμβάνω και προσπαθώ να σας βοηθήσω. Έχουμε βάλει την νοπή μαγιά μαζί με 50 γραμμάρια αλεύρι και λίγη ζάχαρη για 10 λεπτά με 100 ml νερό να φουσκώσει. Έτσι ώστε να μας έρθει κοντά στο προζύμι, έτσι να φτιάξουμε μια βάση για προζύμι να το πούμε. Και αυτό μετά από 10 λεπτά έχουμε προσθέσει μέσα τα υπόλοιπα υλικά της συνταγής, εκτός το βούτυρο. Τα ζυμώνουμε με το γάντζο για να βοηθήσουμε να φτιάξουμε έτσι ένα ωραίο ζύμωμα. 3 λεπτά σε αργή ταχύτητα. Προσθέσαμε μέσα σιγά σιγά το βούτυρο σε κύβους, παγωμένο και συνεχίσαμε και 3 λεπτά σε δυνατή ταχύτητα. Και έχουμε αυτό το ζυμαράκι, αφού το αφήσετε για μια ώρα φυσικά. Λοιπόν, έχουμε 3 ζυμαράκια τώρα. Θα φτιάξουμε μπλεξούδες, θα φωνάξετε τα κορίτσια στο σπίτι για να φτιάξετε κοτσιδάκια. Τι κάνουμε. Παίρνουμε τα 3 κοτσιδάκια, έτσι να το πω, τις μπλεξούδες. Τα βάζω έτσι εδώ και τα κολλάω δαμε εδώ και τι κάνουμε. Παίρνουμε το ένα, τη μια μπλεξούδα, την παίρνουμε από πάνω και συνεχίζουμε. Και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Λες και δεν είναι δύσκολο. Απλώς προσπαθήστε να ενώνονται αυτά. Και συνεχίζουμε. Τώρα το μαζεύω και έχουμε ένα τσουρέκι μικρό. Μην το βλέπετε, θα το βάλω έτσι για να βλέπετε καλύτερα, μην το βλέπετε είναι μικρό, αυτό θα φουσκώσει, θα γίνει πολύ μεγάλο σε λίγο, θα το δείτε. Θα το βάλω εδώ για να συνεχίσω με το υπόλοιπο. Θα φτιάξω ακόμη ένα για να το έχω πριν να πάμε σε διαφημιστικό για να τα φτιάξω όλα. Λοιπόν, φτιάχνονται τα κουλουράκια μου έτσι μακρόστενα. Τώρα. Πολλές φορές βλέπω τσουρέκια που έχουν μέσα σοκολάτα, κάστανο ή ό,τι θέλετε, μέσα γεμίσεις. Πολύ σημαντικό να μην τα βάλετε όπως είναι ομό τη γέμιση αυτή, να ψηθεί, να το κόψετε από μέσα και να το γεμίσετε. Γιατί θέλει 40 λεπτά να ψηθεί. Αν βάλετε μέσα πραλίνα ή οτιδήποτε, η πραλίνα θα καεί και δεν θα είναι ωραία. Καλό είναι να ψηθεί, να το αφήσετε να κρυώσει, να το κόψετε από κάτω σιγά σιγά και να το γεμίσετε. Αυτή είναι η άποψή μου. Εμένα μου αρέσει περισσότερο αυτό. Τώρα εμείς μπορούμε να βάλουμε από πάνω μαύρη σοκολάτα, λευκή σοκολάτα. Μπορεί να βάλετε σουσάμι, παραδοσιακή ελληνική συνταγή, τσουρέκι είναι σουσάμι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να φτιάξουμε και αυτόν, κύριε σκηνοθέτα. Βάζω και τα 3 έτσι μαζί. Παίρνω τις άκριες, τις βάζω έτσι, τις πιέζω. Βάζω τη μία άκρια, βάζω την άλλη από πάνω. Και συνεχίζω σιγά σιγά έτσι ενωμένο να ενωθεί και να φτιάξουμε ένα μακρόστενο τσουρέκι. Αυτό όπως σας έχω πει το βάζουμε έτσι εδώ. Και τι κάνουμε, θα πάρουμε ένα ταψί, να το εδώ, με λαδόκολλα στη βάση και θα πάρω τα τσουρέκια μου, θα τα βάλω έτσι από πάνω. Έτσι μέσα και τα 3 γιατί θα φτιάξω 3. Θα τα λείψω με κρόκονο αυγό, με έναν πινέλο
Όταν θα τα βάλω στο φούρνο, συγγνώμη. Τώρα πρέπει να μείνουν μία ώρα να φουσκώσουν. Ένα ακόμη μυστικό που θέλω να ξέρετε, που θα φτιάξετε προηγουμένως, μία μέρα προηγουμένως σε αυτή τη συνταγή, θα τη βάλετε μέσα στο ψυγείο σκεπασμένα, να φουσκώσουν από μόνο τους για ένα βράδυ. Την επόμενη μέρα να τα βγάλετε μία ώρα πριν το ψήσιμο. Θα είναι έτοιμα, θα τα λείψετε με κρόκον αυγού, θα βάλετε αμύγδαλο ή οτιδήποτε από πάνω που θέλετε και θα τα ψήσετε στο φούρνο. Προθερμασμένο φούρνο στους 100, στους 200 βαθμούς για 35 με 40 λεπτά, αναλόγως με ο φούρνος σας. Και θα δείτε το αποτέλεσμα μετά που θα πάμε σε διαφημιστικό, γιατί τώρα θα φτιάξουμε και το κοντοσούβλι, γιατί θα τα βάλω και τα δύο μέσα. Λοιπόν, θα τα συνεχίσουμε τώρα με το κοντοσούβλι, τηγάνι, σχαρό τηγάνο. Θα το ανάψω, θα το βάλω σε μέτρια φωτιά έτσι να είναι ζεστό. Έχω σανίδι καθαρό. Θα πάρω πιπεριά, πράσινη, κόκκινη και κρεμμύδι. Θα πάρουμε τα υλικά που αρέσουν για το κοντοσούβλι. Τα συνοδευτικά για το κρέας. Και τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε την πράσινη πιπεριά. Θα την κόψουμε σε κύβους. Πρώτα θα την καθαρίσουμε να αφαιρέσουμε το εξωτερικό. Και τι θα κάνουμε. Κόβουμε έτσι σε μεγάλους κύβους. Θα φτιάξουμε μία προετοιμασία, κύριε σκηνοθέτα, τώρα. Μίζαν πλάς, μπράβο. Θα βάζω τα πράσινα μου πιπέρια στη μία άκρια. Στην άλλη άκρια θα βάλω το κόκκινο πιπέρι. Αν δεν σας αρέσει κάτι από αυτά τα λαχανικά που βάζουμε, μπορείτε να μην το βάλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς δείχνουμε τη βάση και εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και άλλα υλικά. Μπορείτε να βάλετε ντοματίνια, μπορείτε να βάλετε μανιτάρι. Στο κοντοσούβλι αυτά μπαίνουν όμως, αλλά σοβαρή επιχείρηση είμαστε εδώ, μπορούμε να δημιουργήσουμε. Η μαγειρική για μένα είναι να σας δίνω τη βάση, την παραδοσιακή κουζίνα και να την κάνετε στα μέτρα τα δικά σας, αυτό που σας αρέσει. Λοιπόν, το κρεμμύδι το κόβω από τη μέση έτσι και μετά από πάνω. Μισό κρεμμύδι θα βάλω γιατί είναι μεγάλο και το βάζω και αυτόν εδώ. Άρα έχουμε πράσινο πιπέρι, κόκκινο πιπέρι και κρεμμύδι. Θα πάρουμε γάντια, έτσι, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τώρα το μαριναρισμένο κρέας. Και φανταστείτε τώρα το μαριναρισμένο κρέας να το αφήσατε, να το έχετε από το ψυγείο σας από την προηγούμενη ημέρα. Πόσες γεύσεις θα πάρει. Και μυρωδιές. Λοιπόν, παίρνουμε το κρέας μας. Θα το βάλω εδώ κοντά. Θα πάρω ξύλινες σμήλες. Εάν εσείς τώρα θέλετε να το κάνετε στα κάρβουνα, όπως έχουμε μπει, μπορείτε να φτιάξετε αυτήν την μαρινάδα και περάσετε από τις σμήλες. Και θα είναι εξαιρετικό. Μπορείτε να τις βάλετε και μέσα στο νερό και σκηνοθέτα. Επειδή όμως θα μπει μέσα στο φούρνο αυτό το φαγητό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν τώρα θα βάλετε στο κάρβουνο, που θα έχει πολύ ζέστα μανική το κάρβουνο, το έχουμε μπει πάρα πολλές φορές, θα τα έχετε βρεμένα μέσα στο νερό τα σμήλες σας και δεν θα μαυρίσουν. Παίρνουμε έναν ταψί με λαδόκολλα και ξεκινώ. Βάζω πιπεριά, το κρέας μας είναι μεγάλη κύβη και όπως έχω πει πρέπει να προσέχετε λίγο να μπαίνουν στη σμήλα έτσι ωραία και περιποιημένα. Προσέχετε λίγο γιατί είναι μεγάλα τα κομμάτια και ίσως πρέπει να φωνάξετε τους άντρες να περνούν έτσι εύκολα το κρέας. Για τους μερακλείδες όμως είμαι σίγουρος ότι αυτή η συνταγή θα είναι ό,τι πρέπει. Είναι έτσι μια ωραία μαρινάδα που θα εντυπωσιαστείτε. Λοιπόν, βάζω όπως έχουμε φτιάξει αυτόν το ωραίο μας χοιρινό, κοιτάξτε τι ωραίο, έτσι χοντροκομμένο, το βάζω στο τηγάνι μου και θα φτιάξω ακόμη δύο, έτσι για να τα δείτε. Θα βάλουμε την πιπεριά μας πρώτα. Ο λόγος που βάζουμε πιπεριά είναι για να μην φεύγει το κρέας πρώτα στην αρχή. Και σκηνοθέτα, για όσους αρέσουν και τα πικάντικα, μπορείτε να βάλετε και λίγο τσίλι μέσα, έτσι, λίγο μπούκοβο. Όχι, λίγο μπούκοβο, του πάει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, στην Κύπρο τα καυτερά δεν μας αρέσουν πολύ τους περισσότερους. Εγώ είμαι λάτρης λίγο τον καυτερό. Εξαρτάται από τον πελάτη. Λοιπόν, και θα φτιάξω ακόμη ένα.
να φτιάξω ακόμη ένα. Θα τα κάνω όλα, μην νομίζετε εσείς στο σπίτι ότι δεν θα τα κάνω. Πού να με αφήσουν εδώ τα παιδιά να φτιάξω μόνο τρεις μήλες. Θα με διώξουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το κρέας, κύριε σκηνοθέτα, είναι εξαιρετικό. Οι υπεραγορές Παπαντιώτη και το κρεοπολία μου έχουν δώσει μία εξαιρετική συνταγή, εξαιρετικό κρέας για να φτιάξω την τέλεια συνταγή. Είναι το κάτι άλλο. Και όπως έχω πει, μπορείτε να πάτε εκεί στο κρεοπολείο στις υπεραγορές Παπαντονίου να ζητήσετε χοιρινό λαιμό χωρίς κόκκαλο και μετά να μην ταλαιπωρήσετε, να σας το κόψουν και κύβους και να το έχετε έτοιμο για να το μαρινάρετε εσείς. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει τρία. Τα επόμενα μετά το διάλειμμα, όταν θα είμαστε διάλειμμα, θα τα περάσω όλα και θα δείτε το αποτέλεσμα. Και τι θα κάνουμε. Θέλουμε να ροδίσουν εξωτερικά. Θα πάρω δέντρο Λίβανο. Να το εδώ. Βάζω έτσι δέντρο Λίβανο, ωραίο. Δεν θα το βάλω στο σχαροτήγανο γιατί θα μαυρίσει. Να το εδώ, θα το ρίξω έτσι μέσα. Έτσι θα βγάλει άρωματα. Ελαιόλαδο διαλεκτό μπάντα από τις υπεραγορές Παπαντονίου. Θα βάλουμε λίγο έτσι μέσα. Ήδη το κρέας μας έχει ροδίσει από τη μία πλευρά. Και σκιοθετά, δεν παίζετε. Μοσχομύρισε το στούντιο, κοίταξε τι ωραίο χρώμα. Απίθανο, τραλαλά σήμερα. Λοιπόν, θα το γραμμώσουμε εδώ, σε προθεμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Θα τα βάλουμε στο φούρνο μετά από το γράμμωμα για 30 λεπτά. Λαδόκολλα, δεντρολίβανο και δεν θα τα σκεπάσετε. Και θα έχετε έναν εξαιρετικό αποτέλεσμα. Πριν να πάμε σε ένα διαφημιστικό, να πούμε ξανά τι έχουμε κάνει με το τσουρέκι, αφού έχουμε το ζυμάρι μας. Το έχουμε χωρέσει σε τρία ίσα μέρη και το κάθε μέρος μετά το έχουμε ξαναχωρίσει σε τρία ίσα μέρη. Έχουμε φτιάξει γουλουράκια μακρόστενα και έχουμε φτιάξει πλεξούδες. Και αφού έχουμε φτιάξει τα ωραία κοτσιδάκια για το τσουρέκι, να το πούμε για να καταλάβετε, ήδη ξεκίνησαν και φουσκώνουν, κύριε σκηνοθέτα, μέσα σε 10 λεπτά. Θα τα αφήσετε για μία ώρα να φουσκώσουν έτσι να γίνουν πολύ μεγάλα. Θα τα λείψετε με κρόκονα αυγού και θα τα ψήσετε στους 200 βαθμούς για 35 με 40 λεπτά. Για τη μαρινάδα του χοιρινού την έχουμε μπει, θα βάλετε όλα τα μπαχαρικά, θα περάσετε από τη σμήλα την πιπεριά, την κόκκινη, την πράσινη και το κρεμμύδι, θα τα ψήσετε στους χαροτήγανους σας να πάρουν ένα ωραίο χρώμα εξωτερικά και για να ψηθούν από μέσα θα τα συνεχίσετε στο φούρνο σας. Τώρα τι θα κάνω για να το δείτε, παίρνω το χοιρινό μου, το βάζω στη λαδόκολλα που από κάτω έχει ελαιόλαδο και δεντρολίβανο και όπως είναι αυτό, θα το δείξουμε και έτσι για να δείτε και όπως είναι έτσι, θα τα βάλουμε για 35 λεπτά μέσα στο φούρνο στους 180 με 200 βαθμούς για να ροδίσουν και να ψηθούν από μέσα. Θα πάει σε ένα διαφημιστικό να περάσω τα υπόλοιπα σουβλάκια, να φουσκώσουν και τα τσουρέκια, θα φτιάξω και το τελευταίο εκεί και θα έρθουμε πίσω για να τελειώσουμε τα πιάτα μας. Φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει πίσω και όταν με βλέπετε χαμογελώ, ξέρετε τι σημαίνει. Εδώ είναι υπερπαραγωγή. Έχουμε φτιάξει τα τσουρέκια μας, έχουν φουσκώσει, θα τα δείτε σε λίγο τώρα. Τώρα θες να τα δεις. Οκ, κυρίες και φίλοι, να τα δεις τώρα. Λοιπόν, θα τα αφαιρέσω από το ταψί. Τα έχω αφήσει 5 λεπτά μόνο να κρυώσουν. Θα τα βγάλω έτσι ένα-ένα. Κοίτα, κυρίες και φίλοι. Κοίτα. Θα βάλουμε το έναν εδώ. Το άλλο είναι πολύ μαλακά, κοιτάξτε, τραλαλά κύριε σκηνοθέτα, τραλαλά σήμερα. Και το άλλο μας έτσι εδώ, το βάλω έτσι, κοίταξε. Είναι και ζουμερά και αφράτα, είναι το κάτι άλλο. Είναι τρία τσουρέκια με τη συνταγή που έχουμε δείξει σε μια υπερπαραγωγή, όπως τα βλέπετε εδώ. Να κόψω και ένα κύριε σκηνοθέτα να δεις έτσι. Άτε, να πάρω έναν έτσι να το ανοίξουμε. Σε έτοιμος κύριε σκηνοθέτα. Λοιπόν, κοίτα. Με τεσίνες του, όπως σας αρέσει, έτσι. Κοίτα. Θα δοκιμάσω τώρα και μετά. Γίνεται, κύριε Σκαφέ, μ' αφήνεις. Εγώ τα φτιάξα, κύριε Σκαφέ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε
σοκολάτα μαύρη, ειδικά για γλυκά, από τις υπεραγορές Παπαντονίου, διαλεκτό. Έχουμε λευκή και μαύρη, πάω να τα πάρω έτσι από εδώ. Μαύρη για γλυκά και λευκή σε μικρή συσκευασία, διαλεκτό πάλι. Και τι έχουμε κάνει, τα έχουμε λιώσει στο φούρνο μικροκυμάτο. Τα έχω βάλει σε σακούλα ζαχαροπλαστικής, έτσι μικρή, και θα κάνουμε διακοσμήσεις τώρα. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι εμένα μου αρέσουν αυτά που είναι έτσι σκέτα, μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί μετά αλλάσουν οι γεύσεις. Αλλά επειδή πλέον στην Κύπρο μας αρέσουν και αυτά που έχουν είναι έτσι τη γεύση της σοκολάτας, θα σας δείξω και αυτό. Αφού έχουμε λιώσει τη σοκολάτα, θα πάρω αυτό το τσουρέκι που το έχω κόψει προηγουμένως. Έχουμε λιωμένη σοκολάτα, όπως έχω πει, και θα βάλετε έτσι από πάνω. Τρελαίνεσαι τώρα, κύριε Σκεθέντα, το ξέρω. Πρέπει να τα αφήσετε να κρυώσουν και μετά να βάλετε η σοκολάτα για να μην είναι λιωμένα και για να γίνει η διαδικασία σας σωστή. Και θα δείξω και με λευκή σοκολάτα από πάνω, αφού έχουμε βάλει τη μαύρη. Να δείξουμε και έτσι από πάνω με τη λευκή. Τραλαλά, κύριε Σκεθέντα, τραλαλά. Θα του βάλω, κύριε Σκεφέ, θα του βάλω, έτσι να τρελαίνεσαι και εσύ και όλοι σας. Λοιπόν, αυτό είναι... Α, το βλέπω τώρα στην τηλεόραση, είναι... Α, ζηλεύω κι εγώ τώρα που σας βλέπω, βλέπετε έτσι πράγμα. Μου έχει ανοίξει όρεξη. Θα το φέρω και κοντά, κύριε Σκεφέ, για να βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, το βάζω εδώ. Και κάτι με το αμύγδαλο. Μπορείτε να βάλετε και λίγο αμύγδαλο από πάνω. Έτσι. Έχουμε ένα τέλειο έτσι τσουρέκι που είναι με σοκολάτα μαύρη γυαλεκτών από τις υπεραγορές Παπαντονίου και λευκή σοκολάτα. Θα το αφήσετε να κρυώσει αφού τελειώσετε σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε μπεμαρί. Θα βάλετε από πάνω, θα το αφήσετε έτσι να κρυώσει, να σφίξει πάλι η σοκολάτα και θα το δοκιμάσετε και θα πείτε και εσείς το τραλαλά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα γιατί έχουμε και το κοντοσούβλι μας. Έχω βάλει ένα τηγάνι εδώ να ζεσταθεί. Και τι θα κάνω, θα βάλω ελαιόλαδο, έτσι μέσα. Θα πάω πίσω στο στάν μου να βάλω τα πράγματα πίσω, γιατί θα πάρω από το στάν, από τις υπεραγορές Παπαντονίου, το υπέροχο γιαούρτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Γιαούρτι διαλεκτό, όπου θα το βάλω μαζί με φρέσκο δυόσμο, θα κοντεύει έτσι, θα είναι λίγο κοντά με το τζαντζίκι μας, αλλά εγώ θα φτιάξω ένα γιαούρτι με δυόσμο. Θα είναι απλό, γιατί δεν θέλω το σκόρ των μπολικών. Εσείς θα θέλετε συνοδεύσουμε με τζαντζίκι φυσικά. Τέλειο γιαούρτι. Θα πάω να πιάσω δυόσμο από εδώ. Θέλω να ζεσταθεί το τηγάνι μου πρώτα, γιατί θα βάλω ελληνικές πίτες με ελαιόλαδο και αλάτι. Θέλω να μου πάρει ένα ωραίο χρώμα, έτσι να ζεσταθεί το τηγάνι και μετά να βάλω τις πίτες μου μέσα. Παίρνω δυόσμο, έτσι φρέσκο, όπου θα ανακατέψω μέσα στο γιαούρτι μου, φρέσκο διαλεκτό. Θα το ψιλοκόψω, έτσι ωραία. Τι θα κάνω, θα πάρω ένα μπολάκι, θα βάλω αυτό το υπέροχο το γιαούρτι μέσα στο μπολάκι μου. Θα το βάλω όλο γιατί μου αρέσει αυτό το γιαούρτι. Και θα βάλω το δυόσμο. Διαλεκτόν ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι. Θα φύγω αυτά από εδώ και θα φέρω κοντά τις ελληνικές πίτες. Και τι θα κάνω, κάθε πίτα σε ζεστό τηγάνι με ελαιόλαδο. Θέλω να απορροφήσει η πίτα το ελαιόλαδο, να έτσι να απορροφήσει σαν είναι ζεστή και να γίνει εξαιρετική. Τώρα,
Όσον αφορά το γιαούρτι μου, θα το ανακατέψω με το κουτάλι, με το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Έτσι, ωραία. Και έχουμε ένα ωραίο dip. Γιαούρτι με δυόσμον, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Τι θα κάνουμε? Ήδη το τσουρέκι εδώ το βλέπω και τρελαίνομαι. Θα βάλω εδώ τα τσουρέκια τα άλλα και θα φέρω έναν άλλο ξύλο εδώ για το κοντοσούβλι μας. Και τι θα κάνουμε? Αφού η πίτα μας ψήνεται από τη μια πλευρά, θα την αποδογυρίσουμε. Μέσα σε ένα μπολάκι θα βάλω αυτόν το υπέροχο τυπάκι που έχουμε φτιάξει. Έτσι, ωραία. Και θα κόψω και ένα λεμόνι από τη μέση για συνοδευτικό για το κοντοσούβλι. Τώρα θα ψήσουμε τις πίτες μας σε δυνατόν, έτσι, σε δυνατή φωτιά. Και αφού έχουν τραβήξει με το ελαιόλαδο, κοιτάξτε, θα τις βάλω έτσι πάνω. Και συνεχίζω με τις επόμενες. Θέλω να πάρουν ωραίο χρώμα, ένα άρωμα από ελαιόλαδο και μετά, όπως βου, αλάτι και πιπέρι. Πολύ ωραία εισηγήση σου, Μερίγανη, κύριε Σκιοθέτα, αλλά επειδή το κοντοσούβλι μας έχει δέντρο λίβανο και έχει όλα τα μπαχαρικά, θέλω, όπως βάλω το κρέας μου πάνω στην πίτα μου, όλη αυτή τη μαριά να απορροφήσει η πίτα μας. Δέχεσαι, κύριε Σκιοθέτα? Δέχεσαι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα βγάλουμε και το κοντοσούβλι, έτσι για να δείτε τι έχουμε φτιάξει. Καλά. Τραλαλά, κύριε Σκιοθέτα. Τραλαλά. Είναι τέλειο. Τέλειο. Κοιτάξτε. Ωραία, είναι υπερπαραγωγή. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα, κύριε Σκιοθέτα. Το σέβομαι που δεν λες τίποτε. Είναι ζουμερό. Πάρα πολύ ωραίο. Μοσχομυρίζει εδώ το στούντιο. Δεντρολίβανο. Βγάζει ωραία αρώματα. Θα βάλω και την άλλη πίτα δίπλα. Να το δω. Έτσι. Θα βάλω και το άλλο εδώ. Τρία, έτσι. Πέντε σύνολο. Τα βλέπω τώρα. Είναι αρκετά, κύριε Σκηνοθέτα? Μπορεί. Αρχίζω να φοβάμαι. Νομίζω πρέπει να παραγγείλω σε λίγο, έτσι, για να σας κάνει σου. Λοιπόν, θα πάρω ένα κουταλάκι. Αυτό μέσα στο τηγάνι, το λαδάκι με τη γεύση, θα το ρίξω έτσι από πάνω, λίγο. Και με ένα μπινέλο γίνεται. Έτσι από πάνω. Και είναι τέλειο. Τέλειο. Εξαιρετικές οι συνταγές μας σήμερα. Πολύ ωραίες πασχαλινές συνταγές. Συνταγές που είμαι σίγουρος ότι θα τις λατρέψετε. Δύο ωραίες συνταγές. Έχουμε δείξει πως φτιάχνουμε ένα υπέροχο τσουρέκι στο σπίτι μας. Εύκολο, ωραίο, απλό. Με ωραίο ζυμάρι. Θα το αφήσετε να φουσκώσει. Το μυστικό για να βγάλει το τέλος τσουρέκι, σας το έχω δείξει στην αρχή. Νοπή μαγιά. Θα βάλετε φρέσκα μαγιά που θα τις βρείτε από τις υπεραγωγές Παπαντονίου. Θα πάτε εκεί και να τις ζητήσετε. Αν δυσκολεύεστε να την βρείτε, είναι μέσα στο ψυγείο, εκεί που είναι τα τυριά και τα λαντικά. Αλλά αν δυσκολεύεστε, θα ζητήσετε από το προσωπικό εκεί και είμαι σίγουρος θα σας βοηθήσουν. Όσοι δεν βρίσκετε, στείλτε μου μήνυμα και θα σας εξηγήσω πού θα βρείτε. Επίσης, μέσα στις υπεραγωγές Παπαντονίου φυσικά. Επίσης, έχουμε φτιάξει κοντοσούβλι υπέροχο, απίθανο. Κοιτάξτε, γεια. Τραλαλά, κοίτα. Κοίτα τι ωραίο ξυλάκι. Ζουμερό κρέας. Έχει ροδίσει μέσα στο σχαροτήγανο. Με τις πιπεριές. Φανταστείτε πιτούλα. Δίπλα τον τζαντζίκι μας, έτσι. Γιαούρτι είναι ελαφρύ μαζί με δυόσμον. Είναι το τέλειο συνοδευτικό, το λεμόνι μας. Και δίπλα να φάτε το τσουρέκι. Είναι δύο εισηγήσεις μου για το Πάσχα. Έτσι, για να το γιορτάσετε με η οικογένειά σας. Θες και θα δοκιμάσω? Εννοείται. Βέβαια, σε ακούω και ακολουθώ τις οδηγίες σου. Πρώτα, ξεκινώ κοντοσούβλι. Κοιτάξτε πόσο μαλακό είναι. Πάρα πολύ ωραίο.
Μου θυμίζει σούβλα, κύριε σκηνοθέτε. Είναι πολύ ωραίο, έτσι με τα μπαχαρικά του. Μου έρχεται και το κρεμμύδι, είναι έτσι καραμελωμένο, μαζί με το σκόρδο, το δεντρολίβανο. Είναι εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια στο σεφ. Και, κύριε σκηνοθέτα, θα δοκιμάσω ένα κομμάτι έτσι από εδώ. Κοίταξε εσύ, είναι κύριε σκηνοθέτα. Απίθανο. Απίθανο το βλέπω και τρελαίνομαι. Καλά. Όσοι φτιάξετε αυτό το τσουρέκι, θα με θυμάστε από πολύ καιρό. Κοίταξε. Είναι ένα στολίδι είναι αυτό το πράγμα. Ένα στολίδι και από κάτω ψημένο. Έτσι ωραίο. Τώρα, επειδή έχουμε βάλει το αυγό και παίρνει αυτό το χρώμα, μην νομίζετε ότι είναι καμένο, δεν έχει καμία σχέση. Από κοντά να το βλέπετε, είναι γυαλιστερό, έτσι όπως είναι ένα τσουρέκι. Πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται, κοιτάξτε πόσο μαλακό είναι. Απίθανο. Εξαιρετικό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστήσω που παρακολουθείτε. Όλες οι συνταγές μου βρίσκονται στο savasandersco.chef στο Instagram, στο Food News CY στο Facebook και στην προσωπική μου ιστοσελίδα Food News CY. Επίσης, μπορείτε να βλέπετε όλες τις εκπομπές μου που έχουμε φτιάξει μαζί εδώ με τα παιδιά του Plus TV, όλη η οικογένεια του Plus TV, μέσα στο YouTube channel να γράψετε ταξίδι γεύση Food News CY και να κάνετε εγγραφή και να μου στείλετε και τα σχόλιά σας. Να ευχαριστήσουμε την Infinity Property Cyprus για την υπέροχη κουζίνα που βλέπετε που μαγειρεύουμε εδώ μαζί. Να ευχαριστήσουμε την παραγωγή Παπαντονίου για το φρέσκο διαλεκτά προϊόντα που μου φέρνουν εδώ και μαγειρεύουμε μαζί και τα μαθαίνετε εσείς όπως τα μαθαίνω και εγώ και είναι εξαιρετικής ποιότητας και σας υπόσχομαι νέες συνταγές πασχαλινές εξαιρετικές. Να είστε έτοιμοι, ετοιμαζόμαστε. Γεια σας. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων. Η εκπομπή Ταξίδι Γεύσεων ήταν μια χορηγία της σειράς προϊόντων Διαλεκτό, αποκλειστικά στις υπεραγορές Παπαντονίου. Υπεραγορές Παπαντονίου, πάντα δίπλα σας. Δημιουργήσαμε τη σειρά προϊόντων Διαλεκτό. Μια σειρά προϊόντων με διαλεκτή γεύση, διαλεκτή ποιότητα, διαλεκτή τιμή. Αποκλειστικά στις υπεραγορές Παπαντονίου. Διαλέγω Διαλεκτό.